στο γήπεδο του Άβαντα βρισκόμαστε για το Ξηρή καρπή 10. Γιατί είναι φρέσκη, θρεπτική, νόστιμη, υγιεινή. Πιστοποιημένη με ISO 22000. Γιατί παράγονται στον τόπο μας με την εγγύηση του ονόματος Δελιπούλιος. Και εμπειρία από το 1974. Γιατί αυτοί οι ξηρή καρποί παίρνουν σε όλα άριστα. Νέα σειρά προϊόντων 10 από τη Δελιπούλιος ΑΕ. Αναζητήστε τα και πάρτε 10. Πέλο Σιγρέκης, Εύρου 2018. Για την δεύτερη αγωνιστική βρισκόμαστε στον πέμπτο όμιλο με τις ανοιχτές εμφανίσεις εδώ της Πράσινης, η ομάδα του της Άνθιας Αριστίνου. Και το πέναλτι στο πέμπτο λεπτό. Διπλή απόκρουση του Τσακουρίδη. Τα χειροκροτήματα από το μπάγκο του Ατρόμητου. Πολύ καλή επέμβαση του τερματοφύλακα. Διάβασε τον Καβατζικιώτη. Πέσε σωστά στη γωνία του. Πολύ κοντά και το 1-0 από τον Πλουμίδη. Πολύ ωραίο τέρμα αυτό. Κεραυνοβόλησε τον τερματοφύλακα τον Χαραλαμπίδη. Ο Πλουμίδης ήταν αυτός που στο 12ο προς 13ο λεπτό, μετά από αυτό το πέναλτι που έπιασε ο Τσαχουρίδης, ανέβηκε η ψυχολογία του Ατρόμητου Άβαντα. Καλέτσιος. Κωνσταντάκης. Και εδώ η ψωμένη σημαία το τέρμα δεν μετράει. Ψωμένη σημαία του Στρατούδη. Το 1-0 παραμένει, ενώ στην πρώτη τέτα-τέτ στιγμή ο Κωνσταντάκης δεν μπόρεσε να πλασάρει τον Τσακουρίδη. Και με το στήθος ο Φραγκουλίδης, σκληρό μαρκάρισμα του γηπεδούχους, παραμένει. Και εδώ έχουμε το αυτογκόλ 2-0 με τον Σίσκο να σκοράρει για εις βάρος της ομάδας του. Δεύτερο παιχνίδι, επίσημο για το θεσμό του κυπέλου Εύρου. Το πρώτο σκοράρατε 4 γκολ σε έναν αντίπαλο που τον βρήκε στο πρωτάθλημα του Ναού Μοναστηρακίου. Και το δεύτερο εδώ στην έδρα σας με έναν αντίπαλο φυσικά πιο δύσκολο, την Ένωση Άνδρας Αριστίνου, στην Α κατηγορία. Κερδίσατε 2-0. Συγχαρητήρια, τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι σήμερα αποδείξαμε ότι ο θεσμός του κυπέλου κλείδει εκπλήξεις. Ανεξαρτήτου ότι δουλέψαμε όλη τη βδομάδα για αυτό το μάτς, δουλεύουμε και παίρνουμε πολύ σοβαρά το θεσμό του κυπέλου. Θέλουμε να αποδείξουμε και στην πορεία ότι έχουμε κάνει ένα αξιόλογο σύνολο. Ότι η ομάδα πραγματικά σχετίζεται σε καινούριες βάσεις, βέβαια από πέρυσι. Δουλεύουμε και καταφέρουμε να παίρνουμε αυτά τα αποτελέσματα τουλάχιστον στα δύο παιχνίδια του κυπέλου. Περιμέναμε την Άνθια, ξέραμε τι είναι η Άνθια δυνατότητες. Στηθήκαμε να παίξουμε στην κόντρα, πετύχαμε ένα γκολ γρήγορα. Μας βοήθησε και γρήγορα βέβαια η τύχη στο δεύτερο ημίχρονο με το αυτογκολ. Πιστεύω ότι αμυντικά στηθήκαμε, βγήκαμε στην κόντρα, πήραμε αυτό που νομίζω θέλαμε να πάρουμε και τα καταφέραμε. Η Άνθια, όπως είπατε, είναι μια δύσκολη ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστεί όπως κάθε χρόνο στο κύπελο και στα πρωταθλήματα της Α κατηγορίας. Πήραμε το μάτς, πήραμε τους τρεις βαθμούς που λογικά θα περάσουμε στην επόμενη φάση. Καταφέραμε και κάνουμε την ομάδα να έχει και καλύτερο ψυχολογικό, στο ψυχολογικό τομέα να είναι ακόμα καλύτερα. Δημήτρη Σόδης, παίκτης της Ένωσης Άνθιας Αριστίνου. Δημήτρη, δεν σας βγήκε το παιχνίδι, ενώ είχατε την πλήρη κατοχή. Χάσατε 2-0. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε την κατοχή της μπάλας. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να κάνουμε τις ευκαιρίες γκολ. Οπότε ο Άβαντας κέρδισε. Δίκαια θεωρείς ότι το σκορ. Συγχαρητήρια από τη στιγμή που δεν μπορούσαμε να κάνουμε τις ευκαιρίες γκολ.
Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δεν μπορούμε να, κάνουμε, να το αλλάξουμε. Πάμε στον επόμενο αγώνα τώρα, το επόμενο Σάββατο ή Κυριακή, και πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Βρήκατε και ένα πολύ καλό τερματοφύλακα σήμερα που είχε κατεβάσει σχεδόν ρολά. Χάσατε πολλές ευκαιρίες. Δεν μπορούσαμε να τον νικήσουμε ούτε στο πέναλτι ούτε στις φάσεις. Τι να κάνουμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Για το θεσμό του κυπέλου, πρώτη φορά έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από την ΕΠΣ Εύρου, ποια είναι η γνώμη σου? Νομίζω είναι πιο ενδιαφέρον πλέον το θεσμό του κυπέλου έτσι όπως έχει γίνει και βοηθάει κυρίως τις ομάδες στο Β' τοπικό για να προχωρήσουν παραπάνω. Δηλαδή ήρθε να αναπληρώσει τα φιλικά παιχνίδια που κάνανε οι ομάδες. Μέσα Σεπτέμβριο. Πιστεύεις ότι η ομάδα σου θα είναι έτοιμη να πρωταγωνιστήσει στην Α κατηγορία? Ετοιμαζόμαστε για αυτό το σκοπό. Στόχος μας είναι να κάνουμε όσο καλύτερη πορεία γίνει στο πρωτάθλημα και το κύπελο. Οπότε παλεύουμε κάθε μέρα για αυτό τις προπονήσεις.